μια πενταετία είναι αρκετή για να έχουμε ένα καλό, πολύ καλό αποτέλεσμα. Και πάλι μαζί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ στο SBC, στο οικονομικό κανάλι της πόλης, και πάμε να δούμε την επόμενη μέρα των καλών ειδήσεων που είχαμε από το μέτωπο της οικονομίας. Αναφέρομαι φυσικά τόσο στην έγκριση από το Euroworking Group, την τυπική έγκριση της δόσης από το δάνειο για την χώρα μας, όσο και το ξεκίνημα της συζήτησης, έστω αυτό το πρώτο παράθυρο που άνοιξε για την περαιτέρω διαχείριση του ελληνικού χρέους. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον επικεφαλής της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τον κύριο Πάνο Καρβούνη, με τον οποίο θα συζητήσουμε ακριβώς αυτές τις εξελίξεις. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, κύριε Καρβούνη. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Κύριε Καρβούνη, είχαμε το Euroworking Group να εγκρίνει και τυπικά την δόση του δανείου για τη χώρα μας. Έχουμε δηλαδή και την τυπική στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας, την τυπική, αν θέλετε, έγκριση σε αυτό το μεγάλο άλμα που έχει κάνει η ελληνική οικονομία τους τελευταίους μήνες και έχει καταφέρει να, θα λέει κανείς, να δικαιολογήσει πλήρως αυτό που ονομάζουμε πλέον success story. Το ερώτημα λοιπόν είναι μάλλον λογικό και αναμενόμενο. Από τώρα και μετά τι? Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο ερωτηματικό, την διαχείριση του χρέους. Η ελληνική πλευρά θα ήθελε να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Παρουσιάσαμε ένα εθνικό σχέδιο δράσης. Η δικιά σας άποψη για τα τεκτενόμενα στο εγγύς μέλλον ποια είναι? Υπάρχει οπωσδήποτε ένα πολύ θετικό κλίμα, το οποίο αποτυπώθηκε και σήμερα κατά τη διάρκεια του ατύπου Συμβουλίου Υπουργών, Ευρωπαίων Υπουργών για θέματα συνοχής, το οποίο έγινε στο Ζάπιο. Θέματα συνοχής πάει να πει θέματα αναπτυξιακά για την Ελλάδα, και εκεί αυτό που κατατέθηκε είναι ότι τώρα που η Ελλάδα έχει βάλει μία τάξη στα δημοσιονομικά και επιπλέον έχει κάνει πρόοδο στα θέματα τα διαρθρωτικά, είναι η ώρα να εστιαστούμε ακόμα περισσότερο στα θέματα ανάπτυξης. Και γι' αυτό υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κονδύλι, περίπου 16 δισεκατομμυρίων για τα επόμενα χρόνια, το νέο ΕΣΠΑ. Και η Ελλάδα κατέθεσε ένα σχέδιο στρατηγικό πώς σκοπεύει να ξοδέψει αυτά τα χρήματα τα επόμενα χρόνια, ώστε να φέρουν δουλειές και απασχόληση. Συνεπώς αυτό είναι ένα πρώτο καλό σημείο και σινιάλο για την οικονομία, διότι αυτά τα χρήματα που είναι δημόσια ευρωπαϊκά χρήματα θα τραβήξουν οπωσδήποτε και ιδιωτικά κεφάλαια από το εξωτερικό. Διότι θα δούνε και στο εξωτερικό ότι η Ελλάδα πάει καλύτερα. Άρα είναι ένας τόπος όπου ότι πραγματικά αξίζει κάποιος να επενδύσει. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο που μου ζητήσατε όσον αφορά το θέμα της ελάττωσης του χρέους, θα έλεγα είναι το επόμενο στην ατζέντα. Μας έχει γίνει αυτή η υπόσχεση από τους εταίρους μας ότι αυτή τη στιγμή φτάναμε στο πρωτογενές πλεόνασμα, θα ασχολιόντουσαν αυτοί για την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους μας. Αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου, δηλαδή στην προσεχή της αποστολή η Τρόικα θα κοιτάξει το θέμα αυτό και θα συζητηθεί σε υψηλότατο επίπεδο φυσικά πριν το τέλος του χρόνου να έχουμε μία λύση πώς θα πορευθούμε με το θέμα του χρέους. Είναι δεδομένο πως για να συμβεί αυτό, το ακούσαμε εξάλλου μάλιστα και όχι μόνο από την ευρωπαϊκή πλευρά, νομίζω και εσείς γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, είδαμε χθες και τον κύριο Τζέρι Ράις, τον εκπρόσωπο Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να λέει ακριβώς αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω κατά πόσον οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η χώρα, που καλείται να συνεχίσει να τηρεί τις δεσμεύσεις η χώρα, έχουν κάποια διάρθρωση περαιτέρω μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή, οφείλουμε να κάνουμε κάτι παραπάνω για να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση, για να προχωρήσουμε προς το ευκταίο αποτέλεσμα της διαχείρισης του χρέους? Οπωσδήποτε υπάρχει ένας οδικός χάρτης με υποχρεώσεις, τις οποίες αν και πολλές φορές παρουσιάζονται ότι μας τις επιβάλλει η Τρόικα, τελικά είναι μέτρα τα οποία είναι καλά για τη χώρα μας. Έχουμε λοιπόν πρώτα για να πάρουμε την επόμενη δόση, τα 6,3 δισεκατομμύρια θα τα πάρουμε άμεσα. Άμεσα, βεβαίως. Αλλά θα πάρουμε ένα δις τον Ιούνιο και ένα δις τον Ιούλιο. Για να τα πάρουμε αυτά τα δύο δις πρέπει να κάνουμε μια σειρά από πράγματα που είναι κυρίως διαρθρωτικά, αλλά θα έλεγα είναι και κοινωνικής πολιτικής. Παραδείγματος χάρη, λόγω μεγάλης ανεργίας, έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους ανασφάλιστους. Πρέπει και σε αυτό να δοθεί μια απάντηση. Δηλαδή, δεν θα ασχοληθούμε μόνο με θέματα δημοσιονομικά, αλλά και κοινωνικής πολιτικής, τώρα ιδιαίτερα
που η Ελλάδα πάει καλύτερα. Συνεπώς έχουμε μία σειρά από δεσμεύσεις τις οποίες πρέπει να προχωρήσουμε. Να σας πω μια άλλη, είναι η μείωση των, των εργοδοτικών εισφορών. Εκεί ελπίζουμε ότι αυτό θα φέρει πιο πολύ απασχόληση. Οι εργοδότες θα έχουν την τάση να, να προσλάβουν πιο πολύ προσωπικό. Είναι θέματα διαφθοράς, είναι θέματα πάταξης φοροδιαφυγής. Ναι, και ακριβώς, και να μπορέσει η Ελλάδα να συλλέξει τα φορολογικά της έσοδα. Είναι μία σειρά από υποχρεώσεις όπου οι εταίροι μας δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι θα τις στηρίσουμε. Διότι η Ελλάδα έχει φερθεί με τρόπο πολύ ειλικρινή. Μετά το που δώσαμε τα ανειλικρινή στατιστικά στοιχεία το 2009, έκτοτε η Ελλάδα με μεγάλη ειλικρίνεια προσπαθεί με θυσίες, με μεγάλες προσπάθειες, και θα έλεγα έχουμε γίνει πλέον πιστικοί. Οπότε δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι θα τα τηρήσουμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε Καρβούνη, από την θέση σας και από την αποστολή σας, βλέπετε πραγματικά να έχει αλλάξει η άποψη και η αντιμετώπιση των ξένων απέναντι στη χώρα? Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Έχουμε πλέον την εικόνα της σοβαρής χώρας, η οποία έπεσε στον κρεμό, αλλά ξαναγεννιέται μέσα από τη στάχτη της. Και για να επανέλθω στο πρώτο θέμα που έλεγα της ανάπτυξης, θα χτιστεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο, το οποίο δεν θα βασίζεται σε δανεικά, αλλά στα πραγματικά δυνατά σημεία της Ελλάδας, όπως είναι, παραδείγματος χάρη, τα αγροτικά προϊόντα, τα ποιοτικά, όπως είναι το θέμα της ενέργειας, όπως είναι το θέμα του τουρισμού, του θεματικού. Υπάρχουν μία σειρά από στοιχεία στα οποία θα βασιστεί η ανάκαμψη. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έλεγα, μας πρόχνει προς αυτό το κομμάτι και να επενδύσουμε τα χρήματα που μας δίνει εκεί που έχουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες χώρες. Κρατάμε λοιπόν όλα αυτά, κρατάμε όπως είπατε εσείς έναν πολύ θετικό οδικό χάρτη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ. Και να σημειώσω και κάτι το τελευταίο, ότι που δεν το λέμε, είναι η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Πολύ σωστά. Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι είναι ο πιο σταθερός παράγοντας σε τρεις υπήρους που βρίσκεται, μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής. Και ιδίως σε αυτή την περίοδο που υπάρχει αναταραχή στην περιοχή μας, το ότι η Ελλάδα βρίσκεται σταθεροποιημένη εκεί που βρίσκεται είναι ένα μεγάλο ατού για να πάμε πιο μπροστά. Κρατάμε λοιπόν όλα αυτά τα θετικά στοιχεία. Κύριε Καρβούνη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για τις συνεργασίες σας ευχαριστώ. Απόψε στην εκπομπή. Καλό σας βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό σας βράδυ επίσης. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διαστήματος του κυρίου Καρβούνη. Επαναλαμβάνω, είχαμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.